Γεια σας! Σήμερα θα φτιάξουμε λαβράκι στο φούρνο με πατάτες ή αλλιώς μπορείτε να το πείτε και πλακί. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Θέλουμε για 3 λαβράκια που θα ψήσω εγώ, θέλω 2 όριμες ντομάτες, μία χούφτα σέλινο, ένα ξερό κρεμμύδι, μισό κιλό πατάτες κομμένες σε ροδέλες, λεπτές φέτες, ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και ξερή ρίγανη. Πάμε να το φτιάξουμε. Το φαγητό μας είναι πολύ εύκολο και απλό. Θα πάρουμε ένα ταψί, μπορείτε να το κάνετε και στη γάστρα, αν θέλετε, και θα ρίξουμε μέσα τις πατάτες, τις οποίες τις έχουμε κόψει σε λεπτές φέτες, για να ψηθούν και αυτές όση ώρα θα κάνει να ψηθούν και τα ψάρια. Τις απλώνουμε. Θα ρίξουμε λίγο αλάτι, πιπέρι. Θα πάρουμε το κρεμμύδι, θα το κόψουμε και αυτό σε φέτες. Θα το βάλουμε γύρω γύρω. Πάνω θα βάλουμε τα ψάρια. Τώρα θα βάλουμε πιπέρι, αλάτι, ρίγανη, θα βάλουμε ξύσμα από το λεμόνι, θέλουμε και το ζωμό του. Οπότε θα πάρουμε το σέλινο, θα το κόψουμε και αυτό έτσι. Δεν χρειάζεται να το ψιλοκόψετε πολύ, ούτε να το έχετε πολύ χοντροκομμένο. Θα ρίξουμε λεμόνι. Το άλλο λεμόνι θα πάρουμε φέτες, έτσι μισές, και θα τις βάλουμε μέσα στο ψάρι. Το υπόλοιπο μπορείτε να το στύψετε από πάνω. Τώρα θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο πάνω στο ψάρι. Και παντού και θα πάρουμε φέτες από ντομάτες και θα τις βάλουμε πάνω στα ψάρια. Θα ρίξουμε μέσα πολύ λίγο νερό, 2 κουταλιές της σούπας νερό για να καταλάβετε, 3, όχι παραπάνω. Λοιπόν, το φαγητό μας είναι έτοιμο. Θα το βάλουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς της αντιστάσης για περίπου μία ώρα να ψηθεί το ψάρι και η πατάτα. Πάμε να το βάλουμε. Και μετά από μία ώρα και 20 λεπτά ψησίματος, το φαγητό μας είναι έτοιμο. Μπορείτε να το σερβίρετε ζεστό, είναι εύκολο, είναι πολύ νόστιμο. Αυτή είναι η συνταγή μου. Τα ακριβή υλικά της βρίσκονται στα σχόλια και στην περιγραφή του βίντεο. Και αν το φτιάξετε, σας εύχομαι καλή επιτυχία!